ένα γαλφάκι και δύο από κάτω. Και από κάτω ακριβώς βάλε, από κάτω βάλε το... Ξεκίνησε χθες το απόγευμα από τον Κόμβο προς Θεσσαλονίκη και Σέρβια η πρωτότυπη εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα αδέσποτα ζώα που ανέλαβε ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο Αγγίζω και την Οικολογική Κίνηση. Στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε όλα τα πάρκα της πόλης έγινε τοποθέτηση ταΐστρων και ποτιστρών, καθώς επίσης και ενημέρωση των ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί συλλογής των περιτομάτων των κατοικιδίων και διανομής συσκευασιών περί συλλογής περιτομάτων στους ιδιοκτητές. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να τοποθετήσουμε τροφή στα σημεία όπου μαζεύονται τα σκυλιά και νερό. Ένα ενημερωτικό έντυπο μαζί με σακουλάκια ότι η υποχρέωση του πολίτη που έχει σκυλί είναι τα περιπτώματα του να μην τα αφήνει στο δρόμο αλλά να τα μαζεύει και να τα ρίχνει μέσα στους κάδους, διότι έτσι δεν δημιουργούμε προβλήματα στους υπόλοιπους πολίτες. Και το πιο σπουδαίο, ότι απαγορεύεται ρητά και ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός για αυτούς που πάνε και ταΐζουν τα ζώα σε όποια σημεία τα βρίσκουν με κρέατα ομά τα οποία παίρνουν από τα κρεοπολία. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας του Δήμου Κοζάνης να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Δήμου, να συνεργαστούν μαζί μας για να λύσουμε επιτέλους αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Χθες ήμουνα στο Κουρί. Ξέρετε τι είδα? 50 κουταβάκια. Ποιος τα άφησε? Δεν αναρωτιέται ο πολίτης. Αλλά ο πολίτης έχει απέτηση από το Δήμο να τρέχει να τα μαζεύει. Εμείς λοιπόν υποσχόμαστε ότι από σήμερα μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε κάνει ό,τι πρέπει για να μαζέψουμε τα αδέσποτα, να τα στηρώσουμε και να τα αφήσουμε στο φυσικό τους περιβάλλον. Μαζευτήκαμε σήμερα μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου Αγγίζω, προκειμένου να στηρίξουμε την προσπάθεια του Δήμου, η οποία ξεκινάει από σήμερα επισήμως τουλάχιστον, ξεκινώντας την καμπάνια λοιπόν ο Δήμος για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη, όσον αφορά τα δέσποτα, τόσο στην αντιμετώπιση των ζώων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην πόλη ως αδέσποτα, αφενός, και απ' την άλλη προκειμένου να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχουν, γιατί δεν έχουν μόνο δικαιώματα ως φιλόζωοι. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε από διάφορα σημεία της πόλης που μαζεύονται, που είναι συγκεντρωμένα κάποια αδέσποτα, για να τα ταΐσουμε, να τα ποτίσουμε και ταυτόχρονα να κολλήσουμε σε σημεία εμφανές αυτό εδώ το σλόγγαν, το οποίο έχει γίνει υπό την αιγίδα και μέρημνα του Δήμου, με στήριξη δική μας βεβαίως, προκειμένου να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες για την περισυλλογή των περιτομάτων των σκύλων που βγάζουν σε καθημερινή βάση βόλτα. Ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια αυτή του Δήμου Κοζάνης είναι και η συμβολή του Φιλοζωικού Σωματείου Αγγίζω και φυσικά των μελών της Οικολογικής Κίνησης της περιοχής. Τα αδέσποτα ζώα δεν έχουν προκληθεί από μόνα τους, δεν φυτρώσανε, δεν υπήρξαν εξ αρχής. Είναι ζώα που ήταν κάποτε δεσποζόμενα. Έχουν προκληθεί από ανθρώπους. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι με την καινούργια νομοθεσία πρέπει και επιβάλλεται να καταγγείλει. Εάν δείτε ανθρώπους να παρατάνε ζώα, πρέπει να καταγγείλεται είτε στο Δήμο, είτε στη Δημοτική Αστυνομία, είτε στο Φιλοζωικό Σωματείο. Μόνο έτσι θα γίνει μία αρχή. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι ταΐζουμε τα ζώα, είναι το πρόβλημα ότι τα ζώα αυτά προέρχονται από κάπου. Καθημερινά έχουμε και καινούργια κρούσματα αδέσποτων ζώων. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Η Οικολογική Κίνηση Κοζάνη συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το νέο Φιλοζωικό Σωματείο Αγγίζω και το Δήμο Κοζάνης και αφορά τα αδέσποτα ζώα. Νομίζω είπαν πιο ειδικά και ο κύριος Αντιδήμαρχος και οι εκπρόσωποι του Σωματείου τι πρέπει να, πώς έχουμε φτάσει στο πρόβλημα το οποίο δυστυχώς διωγγώνεται. Νομίζω ότι άσχετα αν ο καθένας μας είναι υπεύθυνος ατομικά για αυτό που συμβαίνει ή όχι, θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ούτως ώστε το πρόβλημα, αν μη τι άλλο, να μην διωγγώνεται. Συνδράμαμε σε όλες τις προσπάθειες που έχουν αναλυφθεί, συμμετείχαμε νομίζω ενεργά και ουσιαστικά στο να αναδειχθεί και να προβληθεί και να δοθούν οι λύσεις στο πολύ σοβαρό ζήτημα των αδεσπότων, το οποίο ταλανίζει τους πολίτες, ταλανίζει τον ίδιο το Δήμο, ταλανίζει τα ίδια τα ζώα.
Οπότε συμπαρεστεκόμαστε, συνδράμουμε και εμείς την προσπάθεια που ξεκίνησε από το Δήμο Κοζάνης, τον Φιλοσοφικό Σύλλογο Αγγίζω και την Οικολογική Κίνηση Κοζάνης. Έχουμε βέβαια κατά καιρούς μιλήσει για τις ευθύνες που υπάρχουν για το γεγονός ότι το πρόβλημα δεν λύθηκε εδώ και πολλά χρόνια και τις ευθύνες που έχει ο Δήμος Κοζάνης. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το οποίο προέχει είναι να λυθεί το πρόβλημα, να κάνουμε ένα Δήμο που σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες δεν θα έχει αδέσποτα ζώα.